Καλημέρα κύριε Δημητρίου. Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημητρίου, τον καπετάνιο, τον Elizabeth Cruises. Κύριε Δημητρίου, δεχτήκατε μια πρόσκληση να πάτε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ να πάτε στο χορευτό. Πέστε μας ακριβώς τι έγινε εκεί πέρα, σε εκείνο το σημείο. Εκεί μας επίταξε το Λιμεναρχείο και η Πολιτική Προστασία. Βέβαια, εκεί ήταν η ταλαιπωρία μεγάλη, η φορτούνα να περάσουμε, αλλά πάλι το καλό, ήμασταν τυχεροί γιατί έπεφτε ο καιρός. Πάλι ο γιος μου μαζί με τον καπετάνιο εκεί πήγανε. Η ταλαιπωρία ήταν, περιμέναμε πολλές ώρες, το κακό ήταν εκεί. Φοβόταν ο κόσμος με το πουλί τη θάλασσα, φοβόταν να μπουν μέσα στο σκάφος. Δεν είχε να πιάσουμε στο λιμάνι, το καράβι ήταν μεγάλο. Δεν μας έπαιρνε, τους φέραμε φωσκωτά. Ταλαιπωρηθήκανε πολύ, αλλά αυτούς που πήραμε, τους δώσαμε και νερά και τρόφιμα. 25 άτομα πήραμε. Αλλά ήμασταν 6-7 ώρες εκεί πέρα και περιμέναμε. Ήταν κάτοικοι ή τουρίστες αυτοί? Ήταν μισή-μισή. Μάλιστα. Η κατάσταση που επικρατούσε εκεί, ο κόσμος ήταν προβληματισμένος, έτσι? Ήτανε, δεν είχαν που να πάνε, βροχή, έτρεχε, κατεστραμμένα όλα, αυτοκίνητα στη θάλασσα. Ναι. Αλλά ήταν, έχει πολύ αέρα και φουρτούνα στο γυαλό και του φέρνανε με τα φωσκωτά επάνω και φοβόντουσαν ο κόσμος να ανεβούν. Ήταν μαζί σας και το Λιμεναρχείο? Ήταν και το Λιμεναρχείο, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, καπετάνιε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.